Καλημέρα. Καλημέρα. Κοινή επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Νωρίς το πρωί της Τρίτης συναντήθηκαν τόσο με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς, όσο και με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλο Τοψίδη. Πολύ καλά. Το πιο σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε, γιατί αυτό πραγματικά μας διασφαλίζει, αν θέλετε, την επόμενη μέρα και το μέλλον του τόπου μας. Και όλα αυτά σε αντιδιαστολή με τις προκλήσεις που έχουμε στα σύνορα, γιατί πριν από ένα περίπου χρόνο δόθηκε μια μεγάλη μάχη εδώ στον Εύρο. Ήταν η μάχη του Εύρου απέναντι σε μια προσπάθεια υβριδικής εισβολής από την Τουρκία με δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Εκεί έχουμε ένα επίσης πολύ σωστό τρόπο συνεργασίας και ένα μέτωπο απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Και όπως σας είπα, πάντα με την υποστήριξη της πολιτείας, του Υπουργείου, του Αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών όταν πρόκειται για φυσικές καταστροφές. Και βέβαια και του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιχειρηματικότητα χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να επιβιώσει, είναι όλα τα θέματα αυτά. Αλλά είχατε κάνει διαδήλωση, ήταν μέχρι 100. Ναι, εσωτερικούς χώρους είναι μέχρι 9. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν έρθει το λάξο, το γράψω με το μητηρί μας. Υπάρχουν δράσεις και αντιδράσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν με αυτό που κάνεις, αυτό που προτείνεις, το θεωρούν λογικό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμφωνούν. Το χρήσιμο μιας επίσκεψης, μιας περιοδίας είναι τουλάχιστον να συμφωνήσουν. Καλημέρα κύριε Γενικέ, να είστε καλά. Λίγο αργότερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας βρέθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης βρέθηκε στο κιτ φυλακίου της Ορεστιάδας, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν οι διαμαρτυρόμενοι. Κανένας εδώ πέρα! Στην Αλεξανδρούπολη αυτό που έστεισαν... Να ζήσουμε ήρεμα, να ζήσουμε εμείς οι χωριανοί ήρεμα εδώ πέρα μέσα. Είμαστε λίγα άτομα. Ας έρθουν με τους μπουλντόζες να τη ρίξουν, να δούμε πώς πέφτει η εκκλησία. Να μας πεσουκόβουν. Για πες να μας πεσουκόβουν. Να γίνει πράξη, να ζήσετε όλοι. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της κοινότητας φυλακίου Εύρου. Εδώ και 10 λεπτά έχουμε τελειώσει με τη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Υπουργό. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ με τα επιχειρήματά μου, επειδή συγκατέλεψα και τα δικά του επιχειρήματα. Θύμωσε, κάποια στιγμή σηκώθηκε και πάνω στο τραπέζι έτοιμος να το χτυπήσει και μου είπε εγώ θα το κάνω και άμα θέλω θα φέρω και 10.000. Εγώ τον είπα ότι εμείς δεν παραχωράμε ούτε σπιθαμίγκης και θα καταφύγουμε με τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας για να μην το κάνετε. Και σηκώθηκα και έφυγα.